Τέλος. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Ραντζόπουλε. Ραντζόπουλε. Άκου την άλλη από εκεί τι λέει. Ραντζόπουλε. Εγώ σ' ακούω την άλλη, την άκουσες τι που φωνάζει. Άκου. Σε έχω ένα αυτοκίνητο για εσένα. Εμένα. Ναι. Σύγχρο, ένα αεροπλάνο εδάφους. Τι, πώς θέλω, πώς θέλω. Έχεις καταλήξει ποτέ αεροπλάνο εδάφους. Ξαναπάρ' το άλλη μια. Πού το πάρω. Ξαναπες το λέω. Λέω έχω ένα μάξι, ένα αεροπλάνο, που λέει τα αεροπλάνο εδάφους. Παίρνει ειδικά, καθίσματα. Καθίσματα. Τι άλλο να σου πω. Τι είναι χρεωμένο, ναρκωτικά έχει μέσα και δεν το δώσει σε μένα. Τίποτα, για σένα. Λοιπόν, εγώ το Μιχαηλίδη, είμαι αυτός με τα κυνηγητικά, όπως θα δικεί του Θεσσαλονίκη. Και τους έχουν τα πατημένα τα μάτια για την ελληνική αστυνομία. Ωραία, φίλε, ξέρεις τι τυχερός που είσαι. Ξέρεις γιατί είσαι τυχερός. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να ρίξει Χριστοπαναγία στη γυναίκα σου και να μην καταλαβαίνει τι λες. Και να τη βρίζεις εσύ και αυτή να μην ακούει. Και να ακούει άλλαν τι άλλον. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ενώ άλλος άμα ρίξει καμιά Παναγία, καμιά της Γουανδελούπης, ξέρω εγώ τη δικιά μας, αμέσως φύγε, πάνε στο σπίτι του άλλου να κοιμηθεί στο υπόγειο κάθαρμα. Με βρίζει και με κάνει και με ράνει. Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Βρίζει, βρίζει. Είδε η άλλη, τα το κλείσεις. Πω, πω, τι ευτυχισμένο ζεύγο. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Και ο καλησπέρα, ω, από τον Άννα στον Καϊάφα πέσαμε τώρα. Ναι. Καλά, καλά, εσύ τι. Θα του ζήσει το γιο. Εμένα το να μου ζήσει, ο άλλο το έκανε. Εγώ μένα τι να μου ζήσει. Το γιο του κόκκινου να το ζήσει, το παιδιού του. Του παιδιού του. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, εγώ είχα μια σχέση πιτσιρικά, όταν πιτσιρικά ζω στα 19-20. Είχε φαντασίωση. Μια κοπέλα. Ναι. Οποία είχα 3 χρόνια, έτσι. Οι γονείς ήταν πρώτα ξαδέρφια. Είχες εσύ γκόμενα οι οποίοι οι γονείς της ήταν πρώτα ξαδέρφια μεταξύ ναι, τους, ναι. Μάλιστα. Και φοβόμουν τότε να κάνω παιδί, γιατί μπορεί να ήταν, να γεννιόταν με πρόβλημα. Αυτή γεννήθηκε καλά, σωστά γεννήθηκε. Γεννήθηκε σωστά αυτή. Αυτή ήταν όμως κοπέλα. Μου είπε αυτό το πράγμα και δεν έκανε τίποτα. Κακός. Έπρεπε. Από πού ήταν αυτή η κοπέλα. Από πού ήταν. Θα σου πω. Όχι, έπρεπε. Ποιο μέρος ήτανε. Ανάπολη. Εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι. Κοίταξε, για να είσαι σίγουρος θα πας στον πύργο της Ηλίας να βρεις γυναίκα. Εκεί δεν υπάρχει. Ναι. Ότι από αδερφή και αδερφό παιδιά. Ναι. Επιτρέπεται ο γάμος, γιατί έμεινε έγκυος η μητέρα της τα 16 της χρόνια από τον αδερφό της. Ναι. Και το επέτρεψε η Εκκλησία γιατί η Άμβλος ήταν. Το επέτρεψε η Εκκλησία γιατί είχαν λεφτά. Και δεν είχε απαντευθούν και έγινε αυτή την κόρη. Μάλιστα, εντάξει. Και εσύ τη γνώρισες για την αγάπη. Εντάξει. Τώρα να πούμε λίγο. Ο Κόκκι. Ο Κόκκι, ο οποίος ήταν καλός προσφερθής για μένα. Αλλά είχε μπλέξει εδώ με καζίνο και λεφτά πολλά και τέτοια. Και ο Τζόγκο να ξέρει ότι είναι ασθένεια. Όπως είναι τα ναρκωτικά και τα. Και το πώς το λένε. Με ένα εκατομμύριο, με ένα τόνο ναρκωτικά στην Ελλάδα τη γλίτωνε, λες. Άμα είχε τον Κούγια ένα χρόνο θα το. Αυτό είναι το δίδαγμα, να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Άμα είχε τον Κούγια λέει, άμα είχε τον Κούγια λέει θα γλίτωνε, γιατί ο Κούγιας είναι δικηγοράρα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.